Κύριε Ζαβέα, τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ, καλησπέρα. Τώρα σα ακούμε καλά. Ε, Καταρχά, να σα ευχαριστήσω που είστε εδώ. Ε, τώρα, βέβαια, να, να, το πάμε από την αρχή κανονικά. Να, είναι, να είμαι ο Γιώργο, α πούμε, και να είσαι ο Αντώνη. Καλύτερα. Ναι, Όπω ναι. και. Όπω και. Δεν πέτοι, υπάρχει πρόβλημα από κανένα. Γιατί Νέχεις. οι, τύποι μα φάγανε στην Ελλάδα. Έτσι, ναι. Έτσι, ναι. Έτσι αλλιώ, εγώ σα εύχομαι πάρα πολύ και κυρίω. Ε, Καταρχά, εντάξει, για καιρό σα ξεφώνησα. Πολύ καιρό, α πούμε, όταν ήσασταν στον, στον Άρη. Ε, τα, το τελευταίο διάστημα, παρακολουθώντα ε, όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί και ακούγοντά σα είτε με τι παρεμβάσει σα στην δική μου εκπομπή, είτε γενικότερα τέλο πάντων σε εκπομπέ και εδώ στο Λίμπαρο, γενικότερα και βλέποντα και στο διαδίκτυο, αυτό που μου κάνει εντύπωση και από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, είναι ότι. Είσαι ο μοναδικό από αυτού που πέρασαν τα τελευταία χρόνια που ακόμα το παλεύουν, που ακόμα φωνάζουν, ας πούμε, που ακόμα μιλάνε, που ακόμα τοποθετούνται, που ακόμα έχουν να πούν κάτι. Παρότι ξέρουν ότι. Ε, ε, ξέρει, μάλλον, ότι έχει απέναντι το μεγάλο κομμάτι του κόσμου που είτε ξέρει είτε δεν ξέρει πράγματα για αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Γιατί το κάνει, Για ποιο λόγο. Καταρχά, ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε το βήμα και με τις παρεμβάσεις που έχω κάνει στο ραδιόφωνο σου αλλά και σε εκπομπές ε, εδώ γενικότερα του ραδιοφώνου γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα να επικοινωνήσω με το, με το πολύ μεγάλο κομμάτι Το ραδιοφωνό του... μου δεν είναι ακόμα, α, μακάρι α, να, να okay, γίνει με, κάποια με, στιγμή με, το νερό μου ναι, με το α, Όταν μεγαλώσω το καταφέρω Εδώ πάντων, που εργάζεσαι ναι. και μου δόθηκε η δυνατότητα να, να ακούσει ο κόσμο του Άρη Τη δικιά μου τέλο πάντων τοποθέτηση και τη δικιά μου αντίληψη των πραγμάτων για το πώ έχουν τα πράγματα. Ναι. Γιατί πρώτιστα εσείς οι παραγωγοί και οι δημοσιογράφοι είστε άπειρα παραπληροφορημένοι. Άπειρα. Και επειδή δεν, ε, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν κάνει σωστό ρεπορτάζ, δεν διασταυρώνει επουδενή και με πολύ σπάνια μία πληροφορία. Ναι. Τελευταίο παράδειγμα βγήκε από, με εισαγγελικέ πληροφορίες, λέει, ένα, μια πληροφορια τελευταιο παραδειγμα βγηκε απο με εισαγγελικε πληροφοριες λεει μια ποινικη διωξη ναι. για 9 άτομα, τα οποία εμπλέκονται, ξέρω το μέλη του ΔΣΣ βγήκε αυτή από την εισαγγελία θεωρητικά, πήγε στην, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, βρήκανε πάτημα ε, e, μου μουέ τα οποία έχουν και εμπάθεια, αν θέλει όπω το μου χωρί να ξέρω γιατί. Ναι, Πέτσο. αυτό πήγα να πω ότι εμεί οι παραγωγοί, εμεί οι δημοσιογράφοι βρίσκουμε, ε, έχουμε πατήματα και, ε, και λέμε πράγματα. Δεν, δεν, δε, δεν, το δεν, το όμως, δεν, δεν τα βγάζουμε. Δε δεν, τα βγάζουμε το μυαλό μα. Ναι, το μυαλό ναι μας. δεν διασταυρώνεται όμω. δηλαδή, ε, σε το, σε όλε τι περιπτώσει, ναι, έχετε δίκιο. Το να μάθω εγώ ότι ξέρει ο Ζαγόρα είναι αυτή τη στιγμή στο λευκό πύργο και πετάει χαρτά ετώ. Ναι. Για να μην πούμε άλλα πράγματα. Ε, πρέπει να το διασταυρώσω αν όντω συμβαίνει, γιατί μπορεί ο Ζαγόρα να είναι στη Νέα Υόρκη και να. Σωστό, σωστό, σωστό. Επειδή λοιπόν υπάρχει άπειρη παραπληροφόρηση και η αναπαραγωγή κακών ειδήσεων είναι ιδίωμα του Έλληνα mm -hmm. και πόσο και του Αριάννου. Δια, διαχέονται πράγματα ε, στην πόλη σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή είμαστε ένα τεράστιο χωριό, δεν είμαστε καν πόλη. Ένα τεράστιο χωριό, mm -hmm. όλοι ξέρουμε ο ένα τον άλλον και φατσικά και πολύ ονομαστικά. Και, δια, και διαδίδονται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και φτάνει ο κόσμο σε ένα αποτέλεσμα να, να συμπεράνει, γιατί άμα, άμα πω 17 φορέ στο ραδιόφωνο είχα και εγώ μια εκπομπή και έλεγα 17 φορέ την ημέρα ότι ο Ζαγόρα είναι στο λευκό πλοίο και πετάει χαρτά εδώ. Ναι. Ε, κάποια στιγμή το πιστεύανε. Θα, πιστεύαν. ναι, θα λέγανε για να το λέει αυτό 17 φορέ ναι. κάτι συμβαίνει. Έτσι είναι, δίκαιο Έτσι λοιπόν, θα σου αφαιρώ ένα παράδειγμα. <coughs> Υπόθεση Κάμπορα. 2010 το καλοκαίρι, μετά τον τελικό, έρχεται ο Κάμπορα από την Αργεντινή. Η γυναίκα του είναι έγκυο, θέλει να γεννήσει και δεν θέλει να γεννήσει στην Ελλάδα, θέλει να γεννήσει στην Αργεντινή. Ενώ έχει έρθει με έξι βαλίτσε. Δεν θέλει να γεννήσει στην Ελλάδα, θέλει να γεννήσει την Ελλάδα. Είναι να... να... εκεί προφανώ γι' αυτό. Ναι, εδώ η... εδώ η... Γυνα... ήταν ασφαλή. Όχι, ρε okay. παιδί μου, να είναι στο σπίτι, στη μάσου, στο σόι του, ναι, τι ναι. ήθελε να κάνει. Ναι, ναι. Εδώ χαβεί το έφυγε από τον Άρη γιατί η γυναίκα του ήθελε να τον πάει στο Ολυμπιακό και κατέληξε δανεικό ε, στην Κέρκυρα. Η ε, γυναίκα ε... Το ήθελε να τον πάει στο Ολυμπιακό. Ναι. Ο ίδιο δεν ήθελε δηλαδή. Δεν είχε τρέλα, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, αποτέλεσμα, ε, ο Κάμπρος ζητάει, σηκώνει μέσα στα γραφεία της ΠΑΕ ναι. το συμβόλαιο το οποίο υπάρχει προσύμφωνο μάλλον, το οποίο δεν μπορούσε να γίνει συμβόλαιο, έπρεπε να τελειώσει να γίνει 36 του, του 10. Και λέει: Αυτό το συμβόλαιο δεν θα το πάρω ποτέ στη ζωή μου πουθενά σε καμία ομάδα του, του πλανήτη. Ήταν όντω και για μένα λίγο υπερτιμημένο. Mm -hmm. ε, αλλά πλην όμω δεν μπορώ να το τηρήσω, δεν μπορώ να το υπογράψω γιατί θέλω να επιστρέψω στη χώρα μου. Μα καλέ μου, μα χρυσέ μου, μα γιατί, γιατί και πώ και τα λοιπά. Θέλω να επιστρέψω στη χώρα μου. Υπογράφει με γνήσιο υπογραφή στο αστυνομικό τμήμα στα ελληνικά ναι. και στα ισπανικά για να μην τον ξεγελάσουμε το τι γράφουμε στα ελληνικά ναι. ότι δεν του οφείλεται μία δραχμή ότι δεν έχει να λαμβάνει τίποτα ότι φεύγει από την ομάδα και υπογράφηκε ρήτρα ότι αν πάει σε άλλη ομάδα ελληνική γιατί εμείς αρχίσαμε να ψηλαζόμαστε ότι κάποια άλλη ομάδα είναι από πίσω ναι. ότι αν πάει λοιπόν σε άλλη ομάδα θα δώσει 500.000 ευρώ στον Άρη το υπογράφει υπογράφηκε αυτό mm -hmm. και ο άνθρωπος βγαίνει έξω από τα γραφεία. Σε δύο ώρε στη Θεσσαλονίκη γινόταν τσι κακομεία στο κάγκελο. Τι κάνετε με τον κάμπορα, διώχνετε τον κάμπορα, είναι απλήρωτο ο κάμπορα, είναι έτσι ο κάμπορα, είναι αλλιώ ο κάμπορα. Βγαίνει ο δικηγόρο του, ο σημερινό ε, άνθρωπο, ο οποίο βρίσκεται μέσα τεκτενόμενα για την εκαθάριση κτλ., ο Βαγγέλης Χωτζιάνου, κάνει δηλώσει ότι ο, ο παίκτη έχει ξεγελαστεί, έχει κάνει χειράνη. Καταλήγει υπόθεση στο ΚΑΣ, ο Άρι δικαιώνεται, ο παίκτη είναι πληρωμένο, ε. έχει να δώσει και 42.000 ευρώ δικαστικά έξοδα στην ΠΑΕ. Αλλά εκείνο το καλοκαίρι η ΠΑΕ Άρης, όχι ο Αντώνης Ζαμπέτα ή ο Αθανασιάδη ή ο Μπικιάρη ο Σάρης, έχασαν 3.000 διαρκεία. Γιατί βγήκαν οι ίδιοι Αριανοί, αναπαράγαγαν αυτή τη βλακεία, ότι ο παίξα πληρώτο και όλα αυτά κτλ. Με αποτέλεσμα να ζημιωθεί η ομάδα. Γιατί αυτό το πάνω απ' όλα ο Άρη είναι ένα τεράστιο παραμύθι το οποίο το χρησιμοποιούν οι περισσότεροι για να καλύψουν τον προσωπικό του εγωισμό. Έτσι λοιπόν, ένα παράδειγμα σου έφερα yeah. τη ε, λαθασμένη αναπαραγωγή ειδήσεων, παραπληροφόρηση κτλ. Ε, καλά, τότε πιάσουμε... ήταν λογικό να συμβαίνει αυτό από τη μία. Γιατί, γιατί υπήρχαν και αντιδραστικέ συμπεριφορέ, Γιατί ή, 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 ήσασταν κλεισμένοι στο καβούκι σα και μιλούσατε μόνο στου αρεστούς, δημοσιογράφου. Δεν είχε καμία σχέση. Ε, Πώ, καμία σχέση. Έτσι ε, γινόταν βέβαια... όλα τα χρόνια. Εγώ τουλάχιστον, εγώ σαν Αντώνη Ζαμπέτα, ναι. όπου εκλήθη να μιλήσω. και στι διοικήσει που είσαι και εσύ, και Αντώνη. Εγώ σε όποια ραδιόφωνο σου λέω και κατηγορήθηκα. Και από, <δε>, από κάποια στιγμή και μετά, όποιο υπό... τολμούσε να βγει να εγώ μιλήσει, βγήκα, εγώ βγήκα. Ε, ε, Ναι, είχατε πρόβλημα. Και δεν το ξανακάνατε ποτέ. Εγώ σου λέω βγήκα και στον τότε θεωρητικά πάω κλίμπερο και στο μέτρο σπορ που θεωρητικά δεν μα βοηθούσε και ε, προτινόμενο φυσικά ήταν το. και βγαίναμε στον Άρης FM γιατί ναι. ήταν το, το, μέσο το οποίο εξέφραζε τον Αριανό περισσότερο. Λογικό, δεν θέλω μόνο για σένα, ναι. αλλά γενικότερα πήγε αυτή η κατάσταση που λες ότι δεν είχατε βοήθεια και τα λοιπά, ή δεν ε, okay. υπήρχε παραφιλολογία, okay. ένα παραγωγή ψευδών πληροφοριών, και ειδήσεων κτλ. γιατί δεν μιλούσατε στους, στους υπόλοιπου. εμάς έτσι. δεν μιλούσατε, Ωραία. δεν, θέλατε γιατί Ο. είτε γιατί... Δεν γουστάρατε, να το πω έτσι, είτε γιατί δεν σα το επέτρεπαν. Okay, Κυρίω το δεύτερο. Ναι, από την, το, ε, εμένα δεν θα μου πει κάποιο αν θα μου επιτρέψει να βγω ή όχι, αλλά τέλο πάντων θεωρητικά υπήρχε μια γκρίνια και μια ανακατοσούρα γιατί θα βγούμε, ξέρω εγώ, σε εκείνο το ραδιόφωνο ή όχι. Ε, γκρίνια τώρα, ναι. εντάξει. Okay. Κάτι παραπάνω ήταν από γκρίνια. Okay. Το αποτέλεσμα όμω είναι ότι ακόμα και αυτό δεν, είναι, δεν αιτιολογεί κάποιον να πει ψέματα και να αναπαράξει. Δεν έλεγε ψέματα. Πώ δεν έλεγε. δεν, δεν έλεγε μόνο ψέματα. Ε, αλλά δεν εγώ, το το πω, εγώ δεν θα, σου πω για αυτού που δημιουργούσαμε αντιπάθειε. Είχαν λανθασμένη πληροφόρηση, να το πάρει έτσι. Και επειδή υπήρχε αυτή η... η, η, η ο εκνευρισμό, αυτή η αντιπαράθεση, πώ να το πω, ρε παιδί μου, αυτή η αντιδραστική συμπεριφορά, γι' αυτό δεν, δεν έμπαινε όλη στη διαδικασία. Κάτσε, ρε φίλε, γιατί να πάρω εσένα εγώ από τη στιγμή που μου έχει γραμμένο και είσαι μόνο, δίνει, μιλά, α πούμε, και βγαίνει στα, στα, μέσα εκείνα. Εγώ γιατί να κάτσω να περισσότερο. Το βλέπει και αντιδραστικά ο άλλο. Σε, σε αυτού θα συμφωνήσουμε. Εγώ σου μιλάω για την έσω οικογένεια. Εγώ σου μιλάω για την οικογένεια μέσα από τον Άρη, όπου η οικογένεια μέσα από τον Άρη είχε ένα δεύτερο ε, μέσο, το οποίο θα μπορούσε και αυτό να εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ δυνατό μέσο. Και ο Άρη να έχει δύο πολύ δυνατά μέσα μέσα στην πόλη. Ναι. Το οποίο το μέσο εκείνο χρησιμοποίησε, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από την Καμποριάδα ξεκίνησε όλη αυτή η παραφιλολογία και αυτή η παράνοια ναι. και εκ των έσω και αποδείχτηκε. Εκ των υστέρων, εγώ το ήξερα και όλοι το ξέραμε, mm. αλλά δεν μπορούσα να το αποδείξει. αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι ο σκοπό ήταν η στόχευση τη διοίκηση και όχι το καλό τη ομάδα. Καταλαβαίνει. Ήταν ξαφνικά ένα σενάριο, ήτανε. ήτανε Αποδείχτηκε ήτανε, από το 10 που ξεκίνησε αυτή η αντιμαχία, αν θέλει εσωτερικά. Τι κάνετε εκεί στην ΠΑΕ, είναι απλό το ο Κάμπορα και γιατί έφυγε ο Κάμπορα και γιατί έφυγε ο Κούπερ και γιατί και γιατί και γιατί. Mm. Ενώ για όλα υπάρχουν απαντήσει και για όλα υπάρχουν ντοκουμέντα και για όλα υπάρχουν γεγονότα. Και εγώ έχω καλέσει άπειρου, δεν έχει έρθει κανένα ε, από αυτού που με βρίζανε και στο Facebook και προσωπικού, γιατί κάποια στιγμή το πήρα μανιάτικο. Γιατί δεν γίνεται να με βγάζει λαμόγιο, να με βγάζει, να με βγάζει, να με βγάζει. Ενώ το διαχειριστικό πόρισμα με βγάζει νούμερο ένα πιστωτή τη Παϊάρη και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δώσανε χρήματα λιγότερα από τα δικά μου να θεωρούνται καλοί Αριανοί, εγώ να θεωρούμαι ο κακό Αριανό, που δεν mm. υπέγραψε ούτε μία μεταγραφή. Ένα από του κακού, δεν είσαι ο κακό. Ναι, δεν κατάλαβε. Από, από αυτού που δώσαν χρήματα και βάλανε λεφτά στο ταμείο τη ΠαΕΑ, οι περισσότεροι δεν θεωρούνται κακοί, έω κανένα. Από αυτού που βάλανε λεφτά, σου λέω. Και δεν τα πήραν πίσω. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι όπω ο Τίμησο Παπαϊάνου, είναι ένα εξαίρετο άνθρωπο, ένα εξαίρετο επιχειρηματία, ένα άνθρωπο ο οποίο βοήθησε την ΠαΕ. Πολλάκι με τα μία ρευστότητα mm. πήρε μεγάλο ποσοστό πίσω των το χρημάτων. Έχει πίσω, αφήσει. Πίσω, Όχι, έχει αφήσει την καρτέλα του. Ε, ναι, έχει αλλά πήρε σί. και πίσω. Εσύ. Όχι, εγώ δεν πήρα ούτε ένα ευρώ. Ε, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ δεν δεν κρύβω ίδια εσένα με τον Όχι. Παπαγιάνο. Όχι, ο, ο Ντίμι έχει βοηθήσει άπειρα τον Ντίμι. Ε, και άλλοι έχουν βοηθήσει, το ξέρω κι εγώ. Αλλά μην αναφέρουμε συνέχεια. εγώ θα σου πω για άλλου ανθρώπου οι οποίοι είναι καλοί, αλλά εγώ είμαι ο κακό. Ενώ δεν υπέγραψα εγώ ποτέ καμία μεταγραφή, αλλά άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βάλανε λιγοστά χρήματα έω καθόλου οι οποίοι παίξανε πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στα διοικητικά δρόμενα της ΠΑΕ την χρονιά του 2011 mm. και είναι έξω από το κάδρο, είναι έξω από τα πανό, το υβριστικό, που ότι είμαστε τάνας γη κτλ. κτλ. Ήσουν και στο πανό. Φυσικά και, ένα ένα και, στο πανό, ναι. Φυσικά και ήμουν στο πανό. Ναι, ναι. Και το βλέπεις αυτό με σταναχώρια, δεν το βλέπω ούτε με θυμό, ούτε με οργή, ούτε με κάτι άλλο. Το βλέπεις με σταναχώρια ότι δυστυχώ μέσα στον Άρη δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε και να αξιοποιήσουμε σωστά ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Για τόσο εξημίζω να σου πω και κάτι άλλο. Περίμενε, πριν μου πει κάτι άλλο. Okay. Γιατί μπήκε ναι, με τι μπάντε κλασικά όπω πάντα. Okay. Η ερώτησή μου ήταν και θέλω να, μου, να, να με καλύψει αυτό και να καλύψει τον κόσμο. Την επαναλαμβάνω. Γιατί μιλάω. Γιατί μιλάω. Ναι, γιατί, okay. όχι, γιατί είσαι ο μοναδικό που δεν έχει λουφάξει. Είσαι ο μοναδικό που επιμένει, ο μοναδικό που βγαίνει, ο μοναδικό που παρεμβαίνει. Αν ακούσει κάτι, α πούμε, κάτι που δεν ε, για τον Άρη, τώρα από τι λίγε συζητήσει που γίνονται πλέον για τον Άρη, ε. αλλά δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Είσαι από αυτού που του τους, έχουν, που τους έχουν, έχει πινελικιάσει ο κόσμο κτλ, κτλ. Αλλά είσαι και επαναλαμβάνω, και αυτό το πιστώνω, όπω είπα και στον πρόλογο τη εκπομπή, ο μοναδικό που, που, ακόμα φωνάζει. Για ποιο λόγο, Για το λόγο ότι δεν, πρώτον δεν ευλογείται το κακό και θέλω να βρω τη δικαιοσύνη μου, έστω και σε προσωπικό επίπεδο. Πολλοί και φίλοι και, 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 και οικογενειακοί φίλοι και η και, οικογένεια ξέρω, μου λέει η σιωπή είναι χρυσό. και πολλέ φορέ η σιωπή ίσω είναι και η καλύτερη απάντηση σε ορισμένου. Ναι. Αλλά επειδή εδώ στην Ελλάδα θεωρείται και από πολλού μειονέκτημα η σιωπή, η, η, η επέλεξα τον τρόπο αυτόν τον οποίο χειρίζομαι εδώ και δύο χρόνια από την ώρα που με διώξανε από εκεί πέρα μέσα. Εκδιώχθηκα, ούτε γενική συνέλευση έγινε, ούτε τίποτα άλλο παρά μόνο ένα. Έγινε ένα πρώτο πραξικόπημα το καλοκαίρι του 12 και ένα δεύτερο πραξικόπημα το Δεκέμβριο του 12. Όπου αποφάσισε μόνη τη η Λέσχη ότι πρέπει να αλλάξει η Δελτασίγμα με επειδή το αποφάσισαν μόνοι του. Ναι. Λοιπόν, και επειδή η αναπαραγωγή του ονόματο Ζαμπέτα μέσα στην πόλη Θεσσαλονίκη. Έχει συνδυαστεί με λαμόγιο, με το ότι τάρπαξε, ότι ε, έβγαλε, ότι έκανε, ότι έρανε. Ότι, κα, ότι κατέστησε από αυτού που δημιούργησαν πρόβλημα στον Άρη. Χίλια δυο. Έχω φάει πεσήματα, έχω φάει απειλέ, έχω, έχω, πάει στο Παλέντε Σπορ, στο Κύπελο με ημιτελικό, με με, 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 πάω, χάνουμε πριν από δύο χρόνια και πάω να βγω έξω και με βγάλαν σε κοιουτάζ, με πάνε με το γιο μου στο αυτοκίνητο. Την επόμενη χρονιά όμως, που παίξαμε πανιόνι ημιτελικό και προκριθήκαμε στον τελικό, είναι η μοναδική και θα το πω είναι και συνδεσμίτες κιόλα. Τέσσερα παιδιά τα οποία στον προηγούμενο χρονιά στον Πάουξ, το υλικό μου την πέσανε α, με, να, με, δεν θέλανε δεν θέλαμε δύο, να μετραποκίσουν με περισσότερο λεκτικά και όλα αυτά. Ε, ήτανε δύο από αυτούς τους τέσσερις την επόμενη χρονιά και είχε μία εβδομάδα που είχε δημοσιευτεί το διαχειριστικό πόρισμα της Νέξια. Και ήρθαν και μου είπαν συγγνώμη, είναι η μοναδική... Πόσοι τρεις, τρεις, τρεις ήτανε. Δύο άτομα. Δύο και τους βγάζω το καπέλο γιατί και στο Χαριλάο με είχαν πετύχει μια φορά έξω από το γήπεδο και επειδή λέγανε τότε ότι εγώ θέλω να ανοίξω την ομάδα στη Β και στη Γ, το πιο μεγάλο αστείο και μεγαλύτερο ανέκδοτο και η μεγαλύτερη συκοφαντία όλων, ότι εγώ θέλω να ανοίξω την ομάδα στη Β και στη Γ. Ναι. Ε, ήρθανε και τους εξήγησα, τους ανέλησα τα πάντα, τους απάντησα στα πάντα, φύγαμε και από εκεί πρωί και από εδώ μπορούμε να φύγουμε σήμερα πρωί, δεν έχω πρόβλημα εγώ με την ώρα. Mm -hmm. ε, και στο τέλο ήρθαν και ζήτησα συγγνώμη. Δύο άτομα, δύο, δύο οπαδοί κιόλα, δύο συνδεσμοίτε, ε, ακούγονται πολλά για του συνδέσμου, λέγονται πολλά για του συνδέσμου, αλλά αυτοί είχαν η μοναδική τα παντελόνια. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί στα VIP, που εγώ τη θέση μου δεν ήταν εκεί πέρα ποτέ. Απλά μπήκα το 9, γιατί ήθελα να ξαναβοηθήσω την ομάδα μου. Είχα πουλήσει το πατρικό μου σπίτι και το, 7, και το 5, τα έβαλα μια φορά μου, τα πίσω δεν μου ένα ευρώ και τα είχα αυτά στην άκρη για ώρα ανάγκη. Το 9 λοιπόν με ξαναφωνάξανε πήγα τα έβαλα, ξανά, δεν πήρα ένα ευρώ πίσω γιατί ντρεπόμουν να είναι το, το προσωπικό απλήρωτο 6-7 μήνε και εγώ να πάω να πάρω χρήματα. Ντρεπόμουν. Άλλοι είχαν παιδιά, άλλοι είχαν υποχρεώσει ε, να πάρουν το μισθό τους, με ένα μισθό ζούσαν και δεν δε, δε με πήγαινε καρδιά να πάω τα πάρω από το λογιστήριο. Παιδί, μου. Λέω άσε να τα πάρω το προσωπικό. Και έτσι δεν πήρα εγώ τα χρήματα μου ποτέ πίσω, ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα. Λοιπόν, ε, και το έκανα αυτό γιατί ήθελα να βοηθήσω την ομάδα μου και πάνε εκεί θα πάμε, λέει, 7 άτομα. Okay. Λέει, θα έχουμε διπλή υπογραφή. Ωραία. Ποιο είναι ο πρώτη, ο Θανασιάδη. Ωραία. Η δεύτερη. Δεν το ξεκαθαρίσαμε αυτό πριν τι εκλογέ του 9. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, κερδίσαμε τι εκλογέ. Ήταν να γίνουμε δίκηση. Ο ένα δεν μπορώ, άλλο δεν μπορώ, άλλο δεν μπορώ, άλλο έχω ακίνητα, άλλο έχω υποχρεώσει, άλλο έχω εκείνο, άλλο έχω τ' άλλο. Και λέω, ρε παιδιά, είχαμε πει στον κόσμο του Άρη διπλή υπογραφή. Ποια είναι η δεύτερη υπογραφή. Λέει, δεν έχουμε. Έλα, δεν βαριέ βάλε μένα. Πώ δεν βαριέσαι αυτό, δεν θα... βαριέσαι, ήταν το 2009. Δεν υπάρχει το δεν βαριέσαι αυτό. Ήταν το 2009 σε άλλη Ελλάδα. Σε μια Ελλάδα η οποία ήταν θεωρητική, εικονική άνθηση. Και ήταν πολύ πιο εύκολο και για, να σου πω και τον ακόμα ένα από του λόγου είναι ότι πάντοτε η πολιτική στήριζε συνολικά το ποδόσφαιρο. Uh -huh. Και δηλαδή, πάντοτε δηλαδή, δηλαδή. μετακυλώντουσαν τα χρέη από τη μία χρήση στην άλλη. Και αυτή η λογική που υπήρχε στο ποδόσφαιρο, υπήρχε φυσικά και στον Άρη, κάποια στιγμή είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον τρόπο εξυπηρετούνταν τα χρέη και ρυθμιζόντουσαν τα χρέη και ξαναρυθμιζόντουσαν τα χρέη και έτσι επιβίωνε. Και είπα ότι μέσα μου τουλάχιστον ότι και να φύγω αύριο, παιδί μου, κάποιο άλλο θα το εξυπηρετήσει αυτό γιατί δεν μπορεί να χαθεί από το χάρτη ο Άρη. Δεν μπορεί. Είναι ένα τεράστιο υπεροκειάνιο δεν είναι βαρκάκι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα υπεροκιάνε στην Ελλάδα. Και δεν θα το αφήσουν να βυθιστεί έτσι απλά. Αυτά όλα τα είπα το 9. Και έτσι πήρα την υπογραφή. Και για αυτόν τον λόγο ε, τραβάω αυτά που τραβάω. Δεν έχω υπογράψει, ξέρεις, ε, είναι το μεγάλο μου παράπονο. Οι μοναδικοί παίκτες που υπέγραψα ε, συμβόλαιά τους στον Άρη και, τα, και τις μεταγραφές τους, είτε πάνω τα, τα δελτία τους, ήταν τα 8 παιδιά τη K20, τα πρώτα συμβόλαια που υπέγραψα, το 2012, που ανεβήκαν από την K20 και γίνανε επαγγελματίε στην πρώτη ομάδα. Αυτά είναι τα πρώτα συμβόλαια τα οποία υπέγραψα. Σε κανένα άλλο δεν υπάρχει δικιά μου υπογραφή. Σε κανένα άλλο. Και τραβάω τα πάθη του Χριστού και καλό είναι αυτό προφανώ. Γιατί ο Γέροντα είπε ότι θα πρέπει να είναι μια δοκιμασία, την οποία πρέπει να υποστώ. Έτσι είπε. Έτσι είπε. Και όταν το 12 το ρώτησα να κάτσω ή να φύγω, και μου είπε να κάτσω. Οπότε κάτι ξέρει παραπάνω εκείνο και εγώ κάθισα για να τραβήξω αυτό το μαρτύριο και να δω πού. Αλλά για να το ολοκληρώσουμε, για να απαντηθεί αυτή η πρώτη ερώτησή σου. Mm -hmm. Επειδή δεν είναι δυνατόν ο πατέρα μου συγχωρημένο να έχει κάνει τεράστιο αγώνα στην αγορά τη Θεσσαλονίκη, να το ξέρει η μισή Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν μέσα στο εμπόριο από μικρό παιδί. Ε, ο παππού μου το ίδιο. Όλη μου η οικογένεια, η θύη μου και τα ξαδέρφια μου το ίδιο. Ε, τα αδέρφια μου το ίδιο. Χάσαμε τον πατέρα μα το, το 2002 σώσαμε την επιχείρηση, την κρατήσαμε, δεν χρωστάμε ένα ευρώ, πουθενά εφορίε, ταμεία εμπόρων, νίκα, πουθενά, πουθενά, πουθενά. Και δεν γίνεται αυτό ο τεράστιο αγώνα που έχει γίνει από την οικογένεια. Εγώ να πάω να μαυρίσω το όνομα Ζαμπέτα. Δεν το, δεν, το δέχομαι. Να χάσω τα 170.000 που είναι αυτή τη στιγμή στο ταμείο τη ΠΑΕ. Ε, ναι. ε, γιατί τα άλλα ήταν επιταγέ διευκόλυνση προ την ΠΑΕ. Δεν πληρωθήκα, δεν έχω απέτηση. Ε, να χαθούν αυτά τα 170.000 κατεύθυνα να γίνει. Να χαθεί ένα όνομα ή να λερωθεί τόσο πολύ ένα όνομα. Δεν το δέχομαι. Και γι' αυτό το λόγο δεν ακούω ραδιόφωνο. Γιατί προσπαθώ να δουλέψω για να κερδίσω ξανά τα χρήματα αυτά τα οποία έχω τραβήξει από την οικογένειά μου και κάποια στιγμή πρέπει να τα επιστρέψω εγώ ίδιο. Δεν ξέρω πώ θα το κάνω πάντω μέχρι να πεθάνω. Mm -hmm. ε, όποτε όμω ακούω και μπαίνω στο αυτοκίνητο, είτε για να πάω στα δικαστήρια, είτε στου δικηγόρου, και αυτό είναι συχνά τελευταία δυστυχώ. Mm -hmm. Και ακούω κάτι το οποίο θα υποθεί είτε για μένα, είτε για τον Άρη, το οποίο είναι αληθέ όπως προχθές που ξεκινήσατε για αυτή την ιστορία με, τα, με την πολιτική και με τις ρυθμίσεις των χρεών. Ναι. Επειδή ξέρω απ' έξω και να κατωτά τι συμβαίνει, δεν θα το αφήνω πλέον να πέφτει κάτω. Και πρέπει να λέγονται Μα αυτά. Μα δεν άφησε δεν ποτέ. Δεν δηλαδή, αφήνω, αν έτυχε κάτι ή κάποιο είπε ότι γινόταν αυτό. Δεν γίνεται. Θα βγαίνω πα... κατευθείαν. Α γίνω γραφικό. Α καταντήσω για άλλου. Ξέρω εγώ ότι τα έχω πει πολλέ φορέ. Δεν με ενδιαφέρει. Ε, πολλέ φορέ ξεσχεχνιούνται. Ο χρόνο είναι. φέρνει αμνησία σε πολλού. Και πρέπει καμιά φορά να τα ξαναθυμόμαστε, γιατί άμα δεν ξέρει από πού έρχεσαι, uh -huh. δεν ξέρει και πού πα. Άρα, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται πράγματα και μπα και ξυπνήσουν ορισμένοι, μπα και ξυπνήσει και κάποιο υγιέ κομμάτι του Άρη, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη αδράνεια. Σε πλήρη αδράνεια. Και μιλάω για επιχειρηματίε, μιλάω για στελέχη επιχειρήσεων, μιλάω για ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται σε κέρια απόσταση. Στην πολιτική δεν με ενδιαφέρει, γιατί είναι χειροπόδρα δεμένη η πολιτική, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να πάει στην τουαλέτα, ρωτάνε την Τρόικα αν πρέπει να πάνε ή όχι. Και πουλάνε έναν παπά ότι αν θα αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, θα αλλάξουν τα πάντα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Γιατί πρώτα παίρνουν τι απαντήσει από εκεί και μετά προχωράνε στο τι θα κάνουν στη χώρα. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν η πολιτική και κακώ τόσα χρόνια από το 2011 βασικά ε, ερχόντουσαν άνθρωποι είτε τη Λέσχη είτε του ΑΣ είτε του οπουδήποτε και πρέπει να πάμε στον τάδε πολιτικό και στο Δίνα. Εδώ πήγαμε στο Μέγαρο Μαξίμου και ζητήσαμε από τους ε, κυβερνώντε. Μία στήριξη από έναν εφοπλιστή ο οποίος θα κάνει τι θα κάνει να, να αναλάβει την ομάδα και μας πάνε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από τη στιγμή που ε, δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε καν τα χρέη της χώρας άρα δεν τους ενδιαφέρει και το ποδόσφαιρο, δεν τους ενδιαφέρει και ο Άρης. Όταν λοιπόν παίρνει τέτοιες απαντήσεις, το 11, το 11 έτσι, όταν ένα πάει... Ναι, ζητήσαμε να, να μα δώσουν έναν εφοπλιστή, ο οποίο ε, αντί τα κέρδη του να πάνε στην εφορία, να τα αποφορολογήσει επενδύοντά τα σε στονάρι. Απλό πράγμα. Το πιο mm -hmm. απλό πράγμα είναι. Mm -hmm. τα, οποία, τα, οποία, χρήματα τα οποία θα επένδυε ο χ εφοπλιστή ή ο χ επιχειρηματία θα πήγαιναν πάλι στα ταμεία του κράτου, γιατί αυτό θα ρύθμιζε τα χρέη και θα πλήρωνε την εφορία. Άρα το κράτο πάλι θα, θα έπαιρνε τα έσοδα του, με άλλον τρόπο φυσικά. Θα βοηθούσαν όμω την ε, ομάδα να επιβιώσει και πλέον να αποκτήσει έναν ιδιοκτήτη τον οποίο δεν έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω και δεν θυμάμαι κιόλα αν είχε κάποιον ιδιοκτήτη το οποίο να έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει για να είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα και όχι μια ελληνική. Ναι. Γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο, Γιώργο, δυστυχώ με αυτά που έκανα τουλάχιστον ω εμπειρία τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια που ασχολήθηκα, δεν υπάρχει. Να πω ότι όσοι συντονίστηκαν τώρα εδώ και περίπου μισή ώρα έχει ξεκινήσει ζούγκλα σήμερα έχει ε, έναν προσκεκλημένο είναι ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕΑΡΙΣ ο κύριος Αντώνης Ζαμπέτας και όπως έχω, έγραψα και πριν από λίγο στο λογαριασμό μου στο facebook μιλάει για όλους απόψε και απαντάει σε όλους θα κάνουμε μια κάνουμε πρώτη έτσι, ένα, ουσιαστικά ένα εισαγωγικό σημείωμα είναι αυτό ε, ραδιοφωνικό, λεκτικό και στην πορεία όποιος στην κουβέντα που θα κάνουμε γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά και κυρίως ο κύριος Ζαμπέτα φυσικά έχει να πει πάρα πολλά ε, όποιος θέλει μπορεί να, να πανεμβαίνει έτσι να τηλεφωνεί και τα λοιπά και να ρωτάει ό,τι θέλει στον, στον κύριο Ζαμπέτα. Ε, Αντώνη θέλω να, να σε ρωτήσω με τρεις λέξεις, τρεις όμως ε, ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό για σένα αλλά όσο μπορείς δηλαδή πιο σύντομα να πει πώς άρχισε όλο αυτό το κακό για τον Άρη και σήμερα ε, φτάσαμε, κατάντησε ε, κατάντιζε μάλλον η ομάδα να βρίσκεται στα, να τριγυρνάει από εδώ και από εκεί δηλαδή στα χωριά της, ε, του ερεστεχνικού πρωταθλήματος ουσιαστικά της ΓΑΜΕ Εθνικής. Το 2005 δυστυχώς από μια, ένα διοικητικό εγωισμό η ομάδα έπεσε στη Β' Εθνική. Γιώργο Χατζάρη για πάντα Αριανάρα. Τραβάει το κολογοθά τη Β' Εθνική. Ανεμένη... Διοικητικό εγωισμό γιατί. Γιατί όλοι λέγανε κάποια στιγμή αντικατέστησε το Χατζάρα και ο Σκόρδας έλεγε όχι. Λέει, είστε άσχετοι, εγώ θα κρατήσω το Χατζάρα. Ναι. Είπε τρει λέξει, ε. Τρει λέξει. Ε, ναι, όσο μπορεί, ναι, Λοιπόν, ε, πέφτουμε λοιπόν στην ε, Β, τραβάμε το Γοργοθά, ανεβαίνουμε να είναι καλά ο Χρήσο Βελόνη. Εγώ τον ευχαριστώ κάθε φορά που ακούω το όνομά του κάνω το σταυρό μου και το Θεό φυσικά που τον έστειλε σε εκείνη τη φάση και το έβαλε μέσα και δεν είμαστε ακόμα στο Χαϊδάρι. Ανεβήκαμε λοιπόν στην ΑΛΦΑ. Τότε υπήρχε ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο, κατ' εμέ. Ε, ήρθε ο Μανέλ Φερέιρα στη Θεσσαλονίκη. Έφερε Χαβίτο, Κάλβο, Τούτα, Τίνκα, Χαβίτο, Μπελέμ. Παίκτε οι οποίοι ήταν στην Barcelona Μπε, στη Ρεάλ Μπε, στη Βραζιλία, Ταλέντα κτλ. Μπράξει ναι. και κάποιο Μπελέμ, που ήταν και γύρω λόγο, αλλά βοήθησε απίστευτα και πάρα πολύ την ομάδα με χαμηλά budget, 50-60 χιλιάρικα συμβόλαια κτλ. 70, νούμερα χαμηλά τέλο πάντων, τα οποία η προοπτική ήταν αυτοί να έρχονται εδώ πέρα, να κάνουν αν θες, το αγροτικό του. Εμεί ε, πάθαμε πλάκα στην Πρεμιέρα κάτω στη Λάρισα, στο 1-1. Τρίβαμε τα μάτια μα, λέμε: να παίξουμε έτσι, θα πάρουμε περπατώντα το ποτάθλημα με όγιο προπονητή. Ναι, ναι. Ακολουθήθηκε λοιπόν αυτό το μοντέλο το οποίο είχε μια πάρα πολύ σοβαρή λογική. Ε, αυτή η λογική δυστυχώ την επόμενη χρονιά πήγε να ανοίξει με την ΩΝΣ να κάνει κόρδα κόντι Γκλουσκεβιτ και Φεραίρ μια εταιρεία. Στην πορεία χάλασε, δεν ξέρουμε γιατί. Αυτοί ξέρουν. Εσύ εκεί υπάρχει, τα ξεκινήματα. Όχι, όχι, όχι. Εγώ υπάρχω στη Β' Εθνική. Για να φανταστεί ότι εγώ ήμουνα. Δεν υπήρχα διοικητικά, ήμουνα στη θεατρία μια χαρά. Ναι. Μια χαρά ήμουνα εκεί πέρα, πάνω στην κερκίδα. Το κυλικείο πάνω πάνω το έφτιαξα. Όταν το έφτιαξα τα κυλικία στο Γήπεδο, το έφτιαξε για να πηγαίνω εγώ εκεί να πίνω ένα νεράκι, να πούμε, γιατί δεν είχε ποτέ ένα νερό εκεί. Ναι. Λοιπόν. Ε ήρθε ο Νίκο ο Βογιατζή, μου λέει πάμε να τον Άρη. Του λέω ρε Νίκο. Πότε? Δεν... Το 2005. Μετά ναι. δηλαδή τον τελικό τη Πάτρα. Λέω ρε σύ, Νίκο, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσω τον Άρη. Μου λέει δεν θέλει αυτό. Θέλει προσωπική εργασία, τιμιότητα, δεν θέλει λαμογέ, θέλει προσπάθεια, θέλει εκείνο, θέλει αφοσίωση στο έργο, τεχνογνωσία, αυτά κτλ. Λέω από εμπόριο γνωρίζω, οικονομικά γνωρίζω, αυτά μπορώ να βοηθήσω. Και μια ρευστότητα μπορώ να βοηθήσω. Και ξεκινήσαμε το, το 2005 στη Β' Αθηνική. Mm -hmm. Δεν είχα ιδέα από διοικητικά. Καθόμουν στα γράφει έτσι παπαδάκι σε μια γωνία και ούτε, ούτε μιλούσα, ούτε λαλούσα γιατί δεν ήξερα να συμμετάσχω, να, 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 να διοικήσω μια πόλη. Μπήκε όμω έτσι. Μπήκα για να βοηθήσω. Ναι, οκ. Okay. Κάναμε έργα στο γήπεδο, κάναμε του πάνγκου τη ομάδα με το, με το συγχωρεμένο και τον αίμνιστο και τον ένα και μοναδικό φίλο που έκανα εκεί πέρα μέσα. Φίλο, άμα σου για φίλο και αδερφό. Το Στέφανο τον Γιώργη. Να είναι καλά εκεί που είναι. Ένα και μοναδικό? Έναν. Mm -hmm. Έναν. Mm -hmm. Έκανα και ένα δεύτερο το το θέμα τον Μπεκιάρη. Αλλά για μένα ο, ο αδερφό μου είναι ο Στέφανο ο Γιώργη. Μάλιστα. Ε, και εκείνο και η οικογένειά του και εγώ και τα παιδιά του και η γυναίκα μου και όλοι αυτοί ξέρουν τέλο πάντων ποια ήταν η σχέση με τον άνθρωπο αυτόν. Ε, κάναμε του πάγκου, κάναμε τα κηλικεία, αυτό έφτιαχνε σίδερα, εμεί κουβαλούσαμε. Δηλαδή εργάτε ήμασταν. Μην είχαμε καμία βλέψη να αποκτήσουμε διοικητικά πόστα και να μεγαλεία κτλ. Προβολή δεν την ήθελα γιατί με τη δουλειά που έκανα, μπορούσε να κάλυψε και το πελατολόγιο του αντίθετο τη ομάδος μου να μην προτιμήσει την επιχείρησή μου. Θα σου πω ότι όμω το προτίμησε πάρα πολλέ φορέ. Ερχόντουσα και με φανέλε άλλων ομάδων στον κήπο για να με πικάρουνε, αλλά ναι. δεν πειράζει. Δίναν τα χρήματά του και του ευχαριστώ. Ναι. Και τέλο πάντων αυτά γίνονται το 5. Το 6 Ο Σκόρδα αποφασίζει μόνο του ούτε ΔΣ, και ούτε γενικέ ελεύθερε τίποτα. Εκείνο έβγαινε διανατάστο χειρό και αποφασίζει μόνο του να διώξει Ζουμπορίδη, Ζαμπέτα, Γρανούζη και Δεσίπρη το 2006, μόνο του. Κάνει ένα διοικητικό συμβούλιο και λέει μείωση διοικητικού συμβούλου. Γιατί? Γιατί έτσι. Για να μείνουν τέσσερι, προκειμένου να πάει πιο εύκολα το πράγμα στην ΩΝΣ. Ναι. Αλλά μην πλατιάζουμε. Το 5 λοιπόν Β' Εθνική, το 6 το, 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 το σωστό μοντέλο, το οποίο αν είχε ο Άρη σήμερα θα ήταν Ευρώπη και όχι στην Ευρωκόπη. Ε, το 7 επίση σωστό. Συνεχίζεται αυτό το πλάνο. Το 8 λοιπόν εκεί ξεφεύγει. Μετά το μάτς με τη Ρεάλ Σαραγώσα που το πέταλο φώναζε σκόρδα και τα κτλ. Εκεί ο Ναπολέοντας ξέφυγε, χάθηκε ο προσανατολισμός, χάθηκε και η σχέση και η συνάρτηση με τον Μανέλ Φερέρ και το μοντέλο το οποίο υπήρχε τότε με τα Ισπανάκια, Βραζιλιανάκια κτλ. Και, τα λοιπά και, τα λοιπά. και από εκεί και πέρα μετά ξεκίνησε με ένας παραλογισμός. Το 9 ξαναγύρισε λίγο το καράβι σε μια λογική ε, πάλι να, φέρθουμε, να, να, να έρθουν εδώ φερέλπιδε ποδοσφαιριστέ, γιατί θα σου πω κάτι. Από αυτού του ποδοσφαιριστέ, ο Άρης δεν προσδοκούσε μόνο να βγει η Ευρώπη. Προσδοκούσε να του πουλήσει κάποια στιγμή για να εισπράξει χρήματα. Γιατί έσοδα εκτό από την Νόβα ή τη Super League ή τον ΟΠΑΠ δεν υπήρχαν άλλα. και τα εισιτήρια φυσικά των αγώνων και τη συμβολή του κόσμου. Αλλά άλλα, άλλα έσοδα πραγματικά δεν υπήρχαν. Άρα έπρεπε ο Άρης να βγαίνει Ευρώπη κάθε χρόνο και να πουλάει ποδοσφαιριστέ. Ναι. Πράγμα που το κάνει η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Όλοι οι ομάδε του πλανήτη πουλάνε ποδοσφαιριστέ. Εμεί λοιπόν, όμως επειδή ήμασταν αόματι, με β' εθνικέ κτλ., όταν είδαμε τον Τούτα, τον Τρίκα, τον Χαβίλο, τον Μπελέμ, τον Νέτο να κάνει αυτά τα οποία έκανε τα ζογκλερικά στο γήπεδο, είπαμε: Μην τυχόν και φύγουν αυτοί. Μην τυχόν και χάσουμε ξέρω εγώ τα κελεπούρια. Μην τυχόν και πάνε στην άλλη ομάδα. Μην τυχόν και πάνε στον ανταγωνισμό. Επαιδήθηκε λοιπόν επάνω σε ένα χρέο, προκειμένου να μείνουν αυτοί οι παίκτε στον Άρη, χρέο ποσά που δεν μπορούσε ο να τα πλώσει ποτέ τον ποτόν. Έφερε τον Αμορόζο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ένα εκατομμύριο ευρώ. Έφερε, ξέρω εγώ, έκανε κάποια στιγμή τον κόκκι εκεί που ήταν στα 160-170.000 και 500.000 και κατέληξε το συμβόλαιο. Ε, αυτά πώ γινόταν, Αντώνη, ποιο αποφάσισε και τα έκανε αυτά. Εγώ πλέον το 6 έχω φύγει, με έχει διώξει ο Σκόρδα, έχω πάει σπίτι μου. Ο Σκόρδα γιατί σε έδιωξε. Είπαμε. Γιατί είχε σκοπό να κάνει την ONS. Ε, Εσύ τι, ειθε... προ... τι, τι πρόβλημα το δημιουργούσε. Ήμασταν 9 μελέ συμβούλιο. Έπρεπε να γίνουμε λιγότεροι προκειμένου ναι. να αποφασίζει και πιο εύκολα γιατί ήταν πιο ευέλικτο ένα ολιγομελέ σχήμα από ότι ένα πολυμελέ. Και φύγαμε ο Ζαμπέτα, ο Γρανούζη, ο Δεσίπλη και ο Ζουμπουρίδη. Ε, και ήταν και η μέρα που αποφασίσαμε για την οθόνη. Γιατί εγώ έτρεξα για την οθόνη. Κατεβάσαμε τι προσφορέ, βάλαμε δύο εταιρείε να κονταροχτυπιούνται από τι 400.000 να πάμε στι 280.000. Και η συμφωνία ήταν με δικέ μου προσωπικέ επιταγέ. Την ε, μέρα λοιπόν, το θέμα είναι η έγκριση για την οθόνη. Και επόμενη, το επόμενο θέμα είναι μείωση διοικητικού συμβουλίου. Γιατί έτσι, να φύγουμε αυτή. Okay. Εγώ την επόμενη μέρα όμω πήγα 285.000 ευρώ επιταγέ, γιατί αυτή ήταν η συμφωνία, για να πάρθει η οθόνη. Θα μπορούσα να πω: Δεν με ενδιαφέρει, με διώχνει, δεν πάω τι επιταγέ. Στα παλιά με τα παπούτσια θα μπει οθόνη στο γήπεδο. Όχι, ήταν ένα όνειρο να μπει η οθόνη. Θέλαμε να βελτιώσουμε τι εγκαταστάσει. Και εγώ πήρα τον μπλοκ επιταγών και πήγα την επόμενη μέρα στην ΠΑΕ. Παρέδωσα την κάρτα του κινητού που είχα τότε και έωσα και τι επιταγέ. Και, τις και όλοι παγωτό λέει δίνει τι επιταγέ, λέει γιατί, ναι. Εγώ τι δίνω για τον Άρη. Δεν τη δίνω ούτε για το Σκόρδα, ούτε για κανέναν άλλο. Τη δίνω για τον Άρη. Και Επα, έφυγα, έφυγα. Να φανταστεί ότι την επόμενη χρονιά παίζουμε Ευρώπη, επειδή το γνωρίζει σίγουρα είμαι η μάνα με Γερμανίδα, και εγώ σπούδασα ναι. στο Μόναχο. Όταν η κληροτήδα έβγαλε Άρη Μπάγεν, εγώ δεν πίστευα στα αυτιά μου και στα μάτια μου ότι θα παίξει ο Άρη στο Αλιάν Αρένα, απέναντι σε αυτή την τεράστια ομάδα. Και προσφέρθηκα, γιατί και δεν μιλάνε μόνο γερμανικά, μιλάνε βαβαρέζικα. Είναι σαν να πα στην Κρήτη, ξέρω εγώ, και να μιλάνε διάλεκτο. Και προσφέρθηκα τότε στην ομάδα να βοηθήσω στη μετάφραση, στην πόλη. Την ήξερα να παίξω για να τέσσερα χρόνια ήσασταν στο Μόναχο. Μου είπε τότε ο Σκόρδα και ο Λευθερούδη ότι δεν χρειάζεται. Τα έχουν κανονίσει όλα στα αγγλικά. Ε, ωραία, λέω, δεν πειράζει. Την ημέρα λοιπόν του αγώνα, εγώ του κανόνε απλά ένα κινητό, σαν καντίνα, σαν, μποτίκι, κινητή, μποτίκι να πουλήσουμε έξω από το γήπεδο, κασκόλ κτλ. Την ημέρα του αγώνα με το τηλέφωνο, μου λέει κάτι θέλουν αυτή από την πάγια, λέει και δεν βγάζουν μάκρη, τι είναι. Μιλάω εγώ μαζί του, λέει οι πληροφορίε μα λένε ότι έχετε βγάλει ένα διπλό κασκόλ ε, στο γήπεδο κτλ. Ε, και δεν θα πρέπει λέει, να υπάρχει αυτό γιατί δεν υπάρχει έγκριση τη Μπάγεν. Παίρνω τηλέφωνο, λέω: Μην τυχόν βγάλετε τα διπλά κασκόλ. Όχι. Το αποτέλεσμα ξεβιούτανε. Yeah. Ότι η Μπάγεν ζήτησε 20% από τι πωλήσει αυτών των κασκόλ των διπλών Άρι Μπάγκεν και ο Σκόλα του είπε να πάνε να κουρευτούν. Εμεί είπαμε στην Μπάγκεν να πάνε να κουρευτούν. Ναι. Για να μην πούμε χειρότερε κουβέντε. Ναι, 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 Σε ποιον στην Μπάγκεν που μα αγοράζουν 50 φορέ. Τέλο mm. πάντων. Ε, αυτή η λογική επικράτωσε τότε στον Άρη. Το 8, ξέρω εγώ, το 9 στραβώνει γιατί υπήρχε η Γενική Συνέλευση απόφαση να, να γίνει δικό μα ραδιόφωνο. Ε, ο κορδα επέλεξε να κάνει δικό του, στο δικό του το όνομα. Προφανώ δεν τα ξέρω τα, τα διαδικαστικά και τα ιστορικά τότε αυτή τη ιστορία. Αποφασίστηκε το 9 η αλλαγή τη δίκησης. Μπήκε σε μια λειτουργία ξανά σε ένα παραπλήσιο μοντέλο, δεν άλλαξε το μοντέλο. Απλά διωγωθήκαν τα νούμερα. Επενδύθηκε πάνω σε χρέο πρώτον για να ανταγωνιστεί τι υπόλοιπε ομάδε. Γιατί θα σου πω ότι ο Άρης από τι πέντε μεγαλύτερε ομάδε τη Ελλάδο και διεκδικητή τη θέση Ευρώπη, από τι πέντε ομάδε είχε το χαμηλότερο μπάτζετ. Δηλαδή ο Ολυμπιακό είχε 70 εκατομμύρια, ο Παθηνακό είχε 50 εκατομμύρια, η Άκη είχε 40 εκατομμύρια, ο Πάοκ είχε 35 εκατομμύρια και εμεί είχαμε 6 εκατομμύρια. Και θέλαμε εμεί με, με εκείνο το μπάτζετ, με λαβράκια τέλο πάντων θεωρητικά παίκτε, να ανταγωνιστούμε αυτέ τι ομάδε, προκειμένου να πάρουμε τη θέση που μα ανήκει και είναι ο πρωταθλητή, ή το κυπελούχο, είτε κατελάχιστον να βγαίνει που ήταν δεδομένο, έπρεπε να είναι δεδομένο για τον Άρη κάθε χρόνο να, Ευρώπη, να βγει σε Ευρώπη. Ναι, όταν ο ένα έχει Ferrari και εσύ πα με ένα φιατάκι ή ένα τσικοτσέντο, οι δυνατότητε σου και οι πιθανότητε να κερδίσει το ράλι είναι μικρότερε. Ναι. Έτσι επενδύθηκε λοιπόν σε ένα χρέο το οποίο ήταν λάθο, αλλά απέφερε την χρονιά του 9 την έξοδο στην Ευρώπη, την πολυπόθητη, και το 10, απλά για να θυμίσω στου ορισμένους, βγήκα στον RSFM, γιατί έχω γυρίσει από τη Γερμανία το 9 το Σεπτέμβριο, από μια παγκόσμια έκθεση κτλ. του χώρου μου, όπου εκεί πέρα χτυπάνε οι καμπάνε στην Ευρώπη για κρίση. Και όταν τα εργοστάσια κατεβάσαν την παραγωγή του ε, από, από 100 μονάδε στι 30. Και λέω γιατί ρε παιδιά, λέει κρίση. Πού στη Γερμανία η πρώτη σε εξαγωγική δύναμη χώρα στον κόσμο. Γιατί ρε παιδιά, γιατί λέει κρίση. Γυρίζω πίσω, λέω κρίση εδώ πέρα, θα έρθει τσουνάμι, με θεωρεί σαν γραφικό. Βγαίνω το 10 λοιπόν πριν παίξουμε με την ε, Αυστρία Βιέννη, που ήταν το κομβικό παιχνίδι να είναι καλά αυτή η Αυστριακή που βγήκαμε εμεί Ευρώπη και όχι στου ομίλου και όχι αυτή όπου εκεί πέρα είπα στο ραδιόφωνο του Άρη FM στο Γιάννη του Βασκάλο ότι ο Άρης πάει με μαθηματική ακρίβεια στο παγόβουνο, τα οικονομικά του πάνε με μαθηματική ακρίβεια στο παγόβουνο. Και με ρώτησε αν προκριθούμε, γιατί και εδώ υπάρχει μια παράφραση, μου την έχουν πει, λέει, είπε, λέει ότι άμα προκριθούμε θα σωθούμε. Όχι, δεν είπα, και έχω και το ηχητικό για όποιον θέλει. Είπα ότι εάν προκριθούμε, παίρνουμε μια ανάσα μέχρι να έρθει το επόμενο παγόβουνο. Το επόμενο παγόβουνο ήρθε τώρα και τώρα τρακάραμε όμω, πάνω στο παγόβουνο. Ναι. Όταν το είπα όμω αυτό, μετά που τελείωσα τη συνέντευξη και ανέβηκα στα γραφεία, ήμουνα γραφικό, ήμουνα βλάκα, ήμουνα χαζό και δεν έπρεπε να πω τέτοια πράγματα στον κόσμο. Εμεί πρέπει να λέμε καλά πράγματα στον κόσμο γιατί πρέπει να του ε, οροποιούμε την κατάσταση. Από ποιον την άκουσε, από του υπόλοιπου από, 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 από πάρα πολλού. Από, πάρα πολλού. όλου. Και που βγήκα από το γήπεδο, με πετύχανε κάποια απ' έξω και τα λοιπά. Και τι είναι αυτά που λέει στον κόσμο, πιο παγόβουνο και τα λοιπά. Λέω παιδιά, τα χρέη τη ομάδα είναι εκείνη τη στιγμή. Τα 15 εκατομμύρια, 16 με 17 ήταν. Και κάθε χρονιά ο Άρης έγραφε 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ ζημίες. Και γι' αυτό είπα ότι αν προκριθούμε... Το 16 Άρη πώς υπήρχε τότε. Τι πώς α, υπήρχε. Α, υπήρχε α, το άρθρο 44, το υπόλοιπο του άρθρο 44... Υπήρχαν ο νόμος Ορφανού, ο οποίο ξεκίνησε και ρύθμισε άλλα 3,5 εκατομμύρια, τα οποία ε, ήταν ΦΠΑ παρακρατούμενοι φόροι και περιπτώμενοι του 6, 7 και 8. Ε, υπήρχαν Sport το Λάκωμα. Τι να σου πω, ότι πληρώσαμε τον Μπατζιαρά, θυμάσαι πότε είχαμε εμεί προπονητή τη το Μορφλάκ τον Μπατζιαρά. Ε, 12.000 ευρώ τα δώσαμε εμεί. Ε, τον Ολίβα, τον, όχι τον, Ενάδε, τον, τον ε, τον Ενάντε, τον, τον Δηλαδή αυτά τα 15 δεν Μπορεί να δεν δεν μπορεί ήταν, να φανταστεί. Ήταν δημόσιο και τρίτη, α πούμε μαζί. Ναι, δημόσιο και προ τρίτου και προ το δημόσιο. Ε, ναι, ναι, φυσικά. Μόνο θα σου πω ότι το Λάκομα ήταν 500.000 και με τι προσαυχήσει και με του στόχου και με τα δικαστικά έξοδα πήγε 650. Μόνο ότι η Sport Vision ήταν 1,5 εκατομμύριο με προσωρινά εκτελεστό τα 375 χιλιάρια. Πήραν με τριτά 375 ευρώ το ταμείο. Φτάνουμε λοιπόν το 10 να βγούμε στην Ευρώπη, να πάμε στου ομίλου. Εκείνη η χρονιά ήταν η χρονιά που ο Άρης με μια πολύ μικρή απόκληση βγάζει μια ζημία 250.000 ευρώ από τα 2,5-3 εκατομμύρια που έγραφε κάθε χρόνο, έτσι. Ε, γίνεται η απολογιστική συνέντευξή μα το 11. Λέμε ότι τα νούμερα είναι αυτά. Γιατί Αλλά... λέει, λένε πολύ. Σε αυτό με πειράζει πάρα πολύ. Ότι δεν μιλήσαμε. Με εκνευρίζει όλα αυτό. Γιατί πρώτα μίλησα το 10 και μίλησα για παγόβουνο. Τι, ότι δεν μίλησατε. Δε, ότι δεν τα δε, δε, δε... στον κόσμο του Άρη. Ότι... Οπότε και ο κόσμο του Άρη δεν μπορούσε να αντιδράσει γιατί κοιμόμασταν. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί και το 11. Μίλησα κρατικά το 10 και είπα για παγόβουνο. Ναι. Μίλησα το 11 στην απολογιστική μα συνέντευξη. Αν έλαβα εγώ το οικονομικό κομμάτι και μίλησα. Έχω και τη συνέντευξη πάλι κρατημένη. Πάει και στο YouTube ακόμα. Ε, άμα θέλει κάποιο να τη δει και να την ακούσει. Μίλησα για χρέη μίλησα για μείωση του μπάτζετ που πρέπει να γίνει. Μίλησε η Λέσχη τότε και έκανε σύσταση στην ΠΑΕ ω μεγαλομέτωχο να κατεβούν τα μπάτζετ από 6.700-6.800 που είχαμε το 2011, το 11-11 να κατεβούν στα 4 εκατομμύρια. Γιατί με κάποιου υπολογισμού του Financial Fair Play ήταν υπέρογκο το, η συσχέτιση του μπάτζετ με, το, με το έσοδο. Ναι. Αλλά ξέρεις, στον κόσμο. Και έχει δίκιο ο κόσμο αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει τα νούμερα. Είσαι εκεί στη διοίκηση για να κάνει τα νούμερα. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει η μπάλα να μπαίνει την Κυριακή στο πλεκτό εδώ, εδώ, μέσα. και να πηγαίνει την Κυριακή ήρεμο στο σπίτι του, στη γυναίκα του, στα παιδιά του, τη Δευτέρα στη δουλειά του Έτσι. και να περιμένει την επόμενη Κυριακή να ξαναμπεί η μπάλα μέσα στα δίχτυα. Έλα όμω που η ομάδα είναι ένα ζωντανό οργανισμό, είναι, είναι 25 ποδοσφαιριστέ, δύο προπονητέ, φυσιοθεραπευτέ, φροντιστέ, διοικητικοί, υπάλληλοι γραφείων είναι 50 άτομα και αυτοί όλοι 50 πρέπει να δουλεύουν όλοι ρολόι, ρολόι όμως, καλοκουρδισμένο ελβετικό ρολόι, με ένα και μόνο στόχο, η μπάλα να μπαίνει στα δίχτυα. Όταν όμως ο καθένας έχει να εξυπηρετήσει δικά τους υφέροντα, δικές του συμφέροντα, ε, Δικέ του πεπιθήσει για το πώ πρέπει να είναι καλύτερα, για το πώ πρέπει να είναι χειρότερα, για το τι πρέπει να γίνει, το τι δεν πρέπει να γίνει, ποιο πρέπει να παίξει, ποιο δεν πρέπει να παίξει, γιατί μπήκε αυτό, γιατί βγήκε αυτό. Βάλε αυτόν, βγάλε και βάλ τον άλλον, Έστω ε, στο τέλος δεν είναι ένα, ένα καλοκουρδισμένο ρολόι αλλά είναι μια μπακατέλα η οποία κάποια στιγμή σταματάει να δουλεύει. Δηλαδή φταίει, παίζει ρόλο, γιατί βλέπω ότι έρχονται και κάποιε ερωτήσει από φίλου που να τις, να τις περνάω και αυτέ ταυτόχρονα. Έτσι, να πω και στον κόσμο, ε, για αυτού που μπήκαν τώρα, γιατί είμαστε στι 12, είμαστε μεσάνυχτα ακριβώ, ότι όποιο. Ε, είμαστε εδώ μαζί με τον πρώην πρόεδρο του Άρη, τον κύριο Αντώνη Ζαμπέτα, εδώ ζωντανά στο στούντιο, στη Ζούγκλα, στο Λίμπερο και μπορεί μιλάει για το οτιδήποτε τον ρωτήσω, μιλάει για όλους τέλο πάντων και μπορεί να απαντήσει σε όλους έτσι. Όποιος θέλει μπορεί να στέλνει ερωτήματα στο 54526 ή αν θέλει μπορεί να, να βγαίνει και στο, να πληκτρολογεί το 27 και 3 οχτάρια, να ρωτάει ό,τι θέλει. Όποιε απορίε έχει, όμορφα, ωραία, όμω χωρί χαρακτηρισμού, χωρί έτσι. Χα, ε, με, 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 όμορφο τρόπο και για να μην χαλαστούμε βραδιάτικα ας πούμε να δούμε μπας και βγάλουμε καμιά, καμιά, άκρη δεν έχει κανένα πρόβλημα να απαντήσεις σε, οτιδήποτε σε τον, κανένα, το ρωτήσετε σε, σε κανένα και σε τίποτα δεν έχω πρόβλημα ναι. Να και, 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 αυτό, είναι, το, και αυτό ολο... είναι, που μου αρέσει Ναι να το ολοκληρώσουμε ε, και σωτά, ναι, πρέπει, να όταν δεν έχεις να κρύψεις κάτι ε, απαντάς αν έχεις να κρύψεις κάτι δεν εμφανίζεσαι κιόλα. όλα. Δε, δε. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Όποιο θέλει να μάθει ό,τι θέλει να μάθει, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Ε, έτσι λοιπόν το καταλήγει στο 11, αυτό το 10-11. Το 11 γίνεται ξανά νέα διοίκηση, μπαίνει η Ντίμης Παπαγιάνου, Πόπης, Ορφανίδης κτλ. Στόχος είναι η μείωση του μπάτζετ από τα 6 στα 4 εκατομμύρια. Δεν το κατορθώνει τελικά γιατί μένει ο Νάτσο, μένει ο ένας, μένει ο άλλος, καταλήγει στα 5. Κάνει ένα προπολογισμό εσόδων-εξόδων, τον οποίο έχει συγκεκριμένο, τον Ιούνιο. Γιατί ξέρει, η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία έχει την εξή βλακεία. ένα έναν προγραμματισμό εσόδων-εξόδων ε, με το δυσμενέστερο σενάριο, αν θέλει, και κάνει και ένα αντίστοιχο προγραμματισμό ποδοσφαιριστών. Κάποιοι όμω μένουν πάνω στα συμβόλαιά του, κάποιοι δεν θέλουν να φύγουν, κάποιοι άλλοι ε, θέλουν, πρέπει να έρθουν. Με αποτέλεσμα οι συσχετισμοί να αλλάζουν και καταλήγει σε ένα νούμερο τέλο πάνω που προσδοκά είτε να μην κάνει μεγαλώσει το άνοιγμα, είτε να σου κάτσουν τα αποτελέσματα και να πάνε ένα ρολόι ναι. για να βγουν και τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα βγαίνουν μόνο όταν η μπάλα μπαίνει στο δίχτυ. Όταν είναι δοκάρι και έξω, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Φτάνεις λοιπόν εκείνη το 11-12 να έρθει η Καβάλα και ο Βόλος να τελεσιδικήσουν τα δικαστήρια τον Οκτώβριο αν έχει το Θεό, δηλαδή το πρωτάθλημα ξεκίνησε τον Αύγουστο. Ναι. Τον Οκτώβριο, τότε οι κληρώσει γινόντουσαν με ομάδα Α, ομάδα Β στη Super League. Τον Οκτώβριο, λοιπόν, τελεσυδική η υπόθεση Καβάλα και Βόλο. Και εκεί πέρα πάνω πατάει ο ΠΑΠ και λέει: Κύριε, εσεί ξεκινήσατε ένα πρωτάθλημα το οποίο ε, το, 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 το κατά δύο ομάδε και δεν ξέρετε τι σα γίνεται με αποτέλεσμα, εγώ δεν δίνω τα 22 εκατομμύρια, γιατί είχε, είχε ξεκινήσει και έντονα η κρίση το 11 πλέον. Δεν δίνω τα 22 εκατομμύρια που έδωσα πέρυσι στη Super League, αλλά θα δώσω 5. Και έρχεται η Super League και λέει, κύριε, τα λειτουργικά με έξοδα διαιτησίε, τα λειτουργικά προσωπικό, αγώνε, τέλεση K20, K17, όλα τέλο πάντων τα λειτουργικά έξοδα κτλ. Τα, τα οποία μοιράζονται, αφού πληρωθούν, μοιράζονται τα υπόλοιπα οι ομάδε. Ναι. Να απολέσει ο Άρη ένα ποσό τη τάξη των 3 εκατομμυρίων ευρώ σχεδόν. 2,5 με 3 εκατομμύρια ήταν περίπου. Ε, αν θα βάλει και τι βαθμού. Γιατί πολύ μεγάλο ποσοστό των χρημάτων που ήταν συνδυαζόμενο και με του βαθμού. Ε, πες μου, εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν τον 8.30 ε, ώρα. Οκτώματος... Δηλαδή, εκεί που περίμενα να έχετε αυτά τα 3 εκατομμύρια, ξαφνικά σε μια μέρα λένε. Ναι, και ξαφνικά σήμερα, δηλαδή, εσύ κάστα ένα προγραμματισμό ότι. Σήμερα και αύριο από δεν αυτά. Παράδειγμα. Θα είχε, αλλά αύριο το πρωί ξυπνά και σε λένε και κάτι. Ε, αυτά τα 3 εκατομμύρια δεν θα τα έχεις Και δεν μιλάμε για 3 εκατομμύρια δραχμές αλλά μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Είναι ένα, ένα δι δραχμές απλά ναι, ναι. γιατί έχουμε χάσει του σχετισμού με τα νούμερα. Πε μου, σύ, τι πρέπει να κάνω εγώ ε, εν μέσω τη χρονιά. Πρέπει να διώξω τη μισή ομάδα. Τι να κάνω, Πρέπει να πάω παυτοκτονήσω, Όχι, θα καθίσω να το πολεμήσω, θα καθίσω να το παλέψω, θα καθίσω να ψάξω να βρω επενδυτή. Εδώ είναι κομβική λέξη. Βάλτε να σε δεύτερο σκέλο αυτή την, ναι, τη λέξη επενδυτή. Ναι, ναι. Γιατί και αυτή σηκώνει πολλή κουβέντα. Ε, γιατί, γιατί δεν φτάνουν τα δικά σου χρήματα, δεν φτάνουν τα χρήματα τη Λέσχη. Είχα βγει τότε στο ραδιόφωνο και είχα πει ότι η Λέσχη είναι ο μεγαλύτερο χορηγό του Άρη η λέσχη είναι ό,τι πιο υγιέ σαν ιδέα έχουμε να, να πράξουμε. Το πράττουν δεκάδε ομάδε στην Ευρώπη, δεκάδε ομάδε στην Ευρώπη και αποδεδειγμένα πετυχημένα. Ε, αλλά εμεί χρειαζόμαστε έναν ιδιοκτήτη. Γιατί τα χρήματα αυτά, ξέρει, ένα μεγάλο μέτοχο, όταν, η... όταν η εταιρεία του δεν πάει καλά, πουλά και εγώ σημανταρίνια και δεν πάνε καλά, ή έφαγε να χαλάζει το χωράφι σου, Άρα, σκαβάνζα, να βάζει τα, λεφτά από τη τσέπη σου. Άρα πρέπει να να βάζει τα λεφτά από τη τσέπη Η Λέσχη δεν είχε τη δυνατότητα αυτή την οικονομική θέλαμε να φτάσει κάποια στιγμή να γιγαντωθεί, αλλά δυστυχώ ε, στην Ελλάδα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματο. Στο τελικό ξέρω, του ΑΚΑ γράψαμε 5.000 μέλη στη Λέσχη γιατί όλοι θέλουν να πάρουν ένα συστήριο. Ναι, από εκεί και πέρα αυτοί δεν ήταν συνειδητοποιημένοι και συνειδητά μέσα σε αυτό το εγχείρημα ώστε την επόμενη χρονιά να έρθουν. Εσύ ήμουν υπέρ τη Λέσχη. Ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη, όχι γιατί την ιδέα την είχαν άλλοι. Απλά έπρεπε να είναι 25 άτομα. Δεν ναι, το πίστευε αυτό το εγχείρημα, δηλαδή. Πάρα πολύ το πίστευα. Και ω πω ότι επειδή παρακολουθώ γερμανικό πρωτάθλημα, το τι γίνεται εκεί στι γερμανικέ εταιρείε, δεν με ενδιαφέρει τα αποτελέσματα, οι μπάλε οι ομάδε, αλλά με ενδιαφέρει το τι γίνεται πρακτικά σε λειτουργικό επίπεδο. Είχε γίνει ένα συνέδριο τη Λέσχη ε, στην έκθεση. Είχε έρθει, είχαν έρθει από την ε, ΦΑΡΕ και τα λοιπά, από του οργανισμού που είχαν έρθει απ' έξω από το εξωτερικό για να αναλύσουν το μοντέλο αυτό τη Λέσχη. Και είχαν έρθει και από ομάδε μέλη του Αμβούργου, παραδείγματο χάρη, όπου κάναμε κουβέντα με τον άνθρωπο αυτόν. Στα γερμανικά, άπτεστα, γιατί εντάξει, είναι και είναι δεύτερη μητρική μου γλώσσα. Και όταν ο άνθρωπο μου είπε ότι έχουν 68.000 μέλη, ενώ το γήπεδο χωράει 40.000 κόσμο, Δηλαδή δεν, δεν κρίνουν αν πάει καλά η ομάδα του, αν χωράνε στο γήπεδο, ή αν αυτ, επειδή είναι μέλη, θα πρέπει να παίρνουν οπωσδήποτε διαρκέ προτεραιότητε, εισιτήρια, αυτά κτλ. Κρίνουν ότι πρέπει να βοηθάνε την ομάδα του, και έχουν 68.000 μέλη, από 50, από 50 ευρώ, Κάνε λίγο ένα προπλησιασμό. Δηλαδή τι νούμερα είναι. Όταν ε, ε, το Αμβούργο είναι από πλού, τι πλούσιε πόλει τη Γερμανία, λόγω του λιμανιού, είναι το 7ο μεγαλύτερο λιμάτι στον κόσμο και όταν δεν υπάρχουν οι ανάγκη αυτών των χρημάτων, αλλά έχονται σαν συνεισφορά πρόσθετα στην ομάδα. Ναι. Ό,τι έσοδα έχουν, πλά 68.050 ευρώ. Ναι, 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 ναι. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι μπορεί να επενδύσει σε σχολεία, σε γυμναστήρια, σε ακαδημίε, σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία mm. θα μπορούσε και ο Άρη, δηλαδή θα μπορούσε η Λέσχη να έχει αναλάβει τι ακαδημίες του Άρη και να μεγαλουργήσει αυτή τη στιγμή αυτή η ακαδημία, το οποίο είναι το όνειρό μου. Θα σου πω και για το αύριο κάποια πράγματα, αφού μιλήσουμε για το χθε και φτάσουμε στο σήμερα, θα σου πω και κάποια πράγματα για το αύριο. Δεν ξέρω τι ώρα θα φτάσουμε, αλλά κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για το αύριο, yeah. γιατί αυτό είναι που καίει τον Αριανό. Ξέρεις, πολλά από αυτά που λέμε τώρα έχουν ακουστεί ξανά. Μπορεί κάποιοι να κουραστούν και να περιμένουν το αύριο. Έχουν ε, να κάνετε λίγο υπομονή, αδέρφια, γιατί πρέπει να απορθούν κάποια πράγματα. Τουλάχιστον τι ερωτήσει που θα έρθουν και από τον κύριο τον Ζαγόρα. Και Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε για το αύριο, γιατί το αύριο είναι τρομακτικά επικίνδυνο αυτό που συμβαίνει. Και θα πρέπει να το δούμε και αυτό για να, υπάρχουν, για να υπάρχει ο Άρη και για να μπορούμε αυτόν τον Άρη που ξέρουμε και κανένα παραποιημένο με αλλαγή αφημή και τα λοιπά, αυτά τα ξεχνάνε όλοι, ε, να, τα παιδιά μας να, να παραμείνουν άρεις. Εγώ δεν, δεν ξέρω τι θα τα κάνω τα παιδιά μου. Δεν, διανοούμε να τα κάνω κάτι άλλο. Η κόρη μου με ρωτάει φέτος αν θα πάμε στο γήπεδο, του λέω όχι δεν θα πάμε φέτος. Λέω παπά πρέπει να πάμε στα δύσκολα να βοηθήσουμε. Λέω Νικολέ, έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ στα δύσκολα. Έχουμε βοηθήσει τα πιο δύσκολα. Αυτή την απόφαση που πάρθηκε να πάμε στη γάμα δεν με εκφράζει δεν με εκφράζει, οπότε δεν, δεν, δε, δεν είναι άρεσε καταρχά αυτό για μένα, αλλά δεν σου θα σου το πιάσουμε μετά. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι για να τα πάμε ξανά να το συνοψίσουμε και να πιάσουμε τι τρει λέξει που να βγει το κεντρικό νόημα. Mm -hmm. Το 2005 έχει το σωστό μοντέλο παίκτε χα, χαμηλών συμβολέων, μεγάλη ποδοσφαιρική ενδεχομένω αξία, ταλέντα τα οποία θα παίζανε εδώ, θα έβγαινε ο Άρης Ευρώπη και θα πουλιόντουσαν. Σωστό. Ακολουθήθηκε το 6 και το 7, το 8 στράβωσε, το 9 ισορρόπησε, το 10 ήταν το πικ του, ήταν το καλύτερο το καλύτερο του μοντέλου αυτού. Ε, Ευρώπη, Europa League, το ταξίδι αυτό ήταν φανταστικό. Μαδρίτη, Μάντσεστερ, Ρόζεμπορκ, Λεβερκούζεν κτλ. Και καταλήγει το 2011 λόγω τη κρίση να αρχίσει να πέφτει. Και το 2012 από μια παράνοια, από ένα εσωτερικό τρύπημα, φτάνουμε πάλι σε μια παραπληροφόρηση ενό σημαντικού κομματιού του συλλόγου που είναι η οπαδοί Και, πάνω, και εγώ ήμουν και πάω στην τρέλα το ότι η ομάδα δεν πήρε αδειοδότηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ε, έγιναν οι ανακατατάξει στα διοικητικά, εκδιώθηκαν οι πάντε. Θα μπορούσαν να φύγουν δύο άτομα μόνο, θα έφταναν δύο και θα μπορούσαμε να παλέψουμε οι υπόλοιποι, γιατί υπήρχε πλέον η εμπειρία αν θέλει πάνω στο, στο κομμάτι τη διαχείριση και με συνετέ κινήσει να το μαζέψει και να το κρατήσει. Μπήκαν άνθρωποι το, το 12 ο καλοκαίρι ανάγκη, ούτε ήδη το θέλανε. Φτάσαμε στον Δεκέμβριο, όπου πάλι μόνη τη ηλέσχη, υποκινούμενη ίσω και από κάποιου άλλου αντικατέστησαν τη διοίκηση, φύγαμε εμεί τα λοιπά. Ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μεράκι, είχαν όρεξη, είναι αριανοί. Δεν αφαιρώ από κανέναν ε, την αριανοσύνη, δεν βάζω αριανόμετρα. Δεν υπάρχει λιγότερο ή περισσότερο αριανό. Ξέρετε τι έχω κάνει εγώ ή τον Άρη, αυτό είναι μια ηλικιότητα. Όλοι έχουμε κάνει κάτι για τον Άρη. Άλλο λίγο, άλλο πολύ. Δεν το βάζουμε αυτό στη ζυγαριά. Φτάνουμε όμω στο αποτέλεσμα. Η διοικητική απειρία πάλι του 12 να οδηγήσει πάλι σε αλλαγή δύο φορέ διοικήσεων. Να γίνουν πάρα πολλά λάθη, να εκδιωχθούν ε, οι πάντες και τα πάντα, να απαξιωθούν οι πάντες και τα πάντα και να φτάσουμε στο 90 να σωθούμε την πρώτη χρονιά. Να πάμε σε μια διοίκηση Λιάδη ε, πάλι με διοικητική απειρία. Μπορεί ο άνθρωπο να ήταν διοίκη στο 90, δεν ξέρω τι έκανε, διότι ήμουν πολύ μικρός ηλικία για να κρίνω. Έχω ακούσει μόνο, άρα δεν κρίνω γιατί δεν ξέρω. Όταν δεν ξέρω κάτι δεν κρίνω. Να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, η ομάδα πάλι να αλλάξει όλο το ρόστερ τη. Πάλι οι προσωπικοί εγωισμοί, όχι δεν μου κάνει αυτό ο παίκτη γιατί ήταν το, του Ζαμπέτα, όχι αυτό ήταν του Σκόρδα, όχι αυτό ήταν του Ιλιάδη, ε, φύγε εσύ, Ελασί. Και φτάσαμε στο σημείο να πέσουμε αγωνιστικά πλέον, γιατί είχε απαξιωθεί και η ομάδα. Οι παίκτε είχαν παραμιλήσει, δεν ξέραν τι του γίνεται στο ρίσο, είχαν αλλάξει 5-4 προπονητέ. Ε, εντάξει, κάποια στιγμή και αυτοί οι άνθρωποι είναι, και είναι και παιδιά οι περισσότεροι, μικρά παιδιά τα οποία όταν δεν έχουν μέσα στα ποδητήρια έναν πατέρα να του στηρίξει, έναν άνθρωπο να του δώσει προσανατολισμό, και όταν πηγαίνει σε ένα γήπεδο και φτάνει στο τέλο να τα πόδια σου να είναι πέντε τόνου και δεν έχει και προπονητή, γιατί για μένα δεν υπάρχει σούλη Παπαδόπουλο, ε, αναγκαστικά πέφτει. Πέφτει, πα στη Β, ξεκινάει η παράνοια άλλη μία, Β, Γ, Β, Γ, Β, Γ, όχι Β, όχι Γ, Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε δημοψήφισμα, αν έχει το Θεό σου. Δεν δηλαδή... συμμετείχε καθόλου αυτό όλο το πανηγύρι που γινότανε πήγα εγώ παραβρέθηκα σε όλες τις γενικέ γενικές συνελεύσεις εγώ πήγα, ψήφισα αυτή τη βλακία τέλο πάνω το δημοψήφισμα το οποίο ήμασταν έτοιμοι από τότε να αυτοκτονήσουμε ε, αυτοκτονήσαμε λίγο αργότερα δεν πειράζει πειράζει μάλλον, πάρα πολύ πειράζει κιόλα. γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος δεν πιστεύει δυναμικά σε αυτό το restart γιατί πάρα πολύ αργιανή και σε αυτό φταίνει επίση η παραγωγή ε, δώσανε στον κόσμο ένα όραμα αντίστοιχο τη ΑΕΚ, ότι η ΑΕΚ έκανε restart, η ΑΕΚ έκανε εκείνο, η ΑΕΚ έκανε τ' άλλο. Θα σου πω ότι η ΑΕΚ μέσα σε τρει μήνε τελείωσε την, την εκαθάρισή τη. Είναι τελειωμένη η εκαθάριση. Σε εμά δεν έχει ξεκινήσει. έχουμε την έχουμε ψηφίσει εδώ και 20 μέρε, 15 και δεν έχει καν ξεκινήσει. Mm. Και πολύ δύσκολα βλέπω να ξεκινάει και να τελειώνει. Γιατί... Α με διαψεύσουν. Ε, η προσωπική μου εκτίμηση είναι. Με αποτέλεσμα όμω η ΑΕΚ να την έχει τελειώσει. Η ΑΕΚ να παίζει να έχει έναν, όχι επενδυτή, όχι επιχειρηματία, να έχει έναν άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται στα κέντρα αποφάσεων που είναι η Αθήνα, μην γελιόμαστε. Ε, ναι, Θα σου πω ότι το 2012, το, 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 το ε, με, με 100 πατέντε έπαιξε η ΑΕΚ στο ποτάθημα εκείνο, και στο τέλο πέσανε από μόνοι, γιατί δεν, βλέπαν, δεν έβγαιναν τα νούμερα. Ε, ο οποίο και την οικονομική δυνατότητα έχει και την κρατική παρέμβαση δυστυχώ έχει. Άλλο ένα γελίο πράγμα στη χώρα μα, αλλά τέλο πάντων αυτό, αυτό είναι. Ε, δεν υπάρχουν ίσοι όροι. Υπάρχει άνεσο ανταγωνισμό στο 100% σε όλα τα επίπεδα, τα πολιτικά. Και συγκρίνουμε τώρα εμεί τον Άρη με την ΑΕΚ, με Μελισανίδη, με εμεί ακόμα δεν ξέραμε με ποιον. Λέγαμε θεωρητικά θα πάμε στη ΓΑΜΑ και θα έρθει επενδυτή. Δεν έρχεται κανένα επενδυτή, σοβαρό τουλάχιστον στη ΓΑΜΑ. Γιατί μόνο έχω μιλήσει εγώ τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια, γιατί το ψάχνω εδώ και τρία χρόνια. Ε, θα πιάσουμε και τη λέξη επενδυτή, γιατί uh, είναι uh, μια uh. κουβέντα μεγάλη. Ε, με Όσου έχω μιλήσει στο εξωτερικό μου λένε τι να έρθουμε να κάνουμε στη Γ. Εμεί για να πάρουμε πίσω τα χρήματά μα πρέπει να περιμένουμε να πάτε στη Β, να περιμένουμε να πάτε στην Α, να περιμένουμε να βγείτε στην Ευρώπη και από εκεί να αρχίσουν τα έσοδά μα. Γιατί λέει από πού θα τα πάρουμε τα έσοδά μα, Να το πω από διαρκεία, να το πω από χορηγίε. Από ποιο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, από ποια διαρκεία και εισιτήρια αγώνων όταν από τα 10 ευρώ που δίνει ο Αριάνο ξέρει πώ θα πάει στην ομάδα. 4. Τα άλλα τα παίρνει ο ΦΠΑ, η αστυνομία, το ΕΤΕΧ, e η Εφορία, η Super League, η ΕΠΟ. Είναι καταδικασμένε οι ομάδε να μπαίνουν από την πρώτη μέρα μέσα. Άρα τα μοναδικά του έσοδα είναι η Ευρώπη και οι πολλοί ποδοσφαιριστών, τίποτα άλλο. Θα σου πω, θα πάμε μετά όμω αυτό το κομμάτι, να μην τα μπερδέψουμε, στο κομμάτι επενδυτή, θα μιλήσουμε ναι, ναι. για αυτό το πράγμα ναι, ναι. μετά. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε σήμερα ε, από εκεί που είχαμε Europa League και Manchester City. Να παίζουμε με τον Άρη Ακροποτάμου, αν έχεις το Θεό Φοβερά πράγματα ακούω, αλλά πε, περιμένω να δω αν θα, θα πεις και περισσότερα από αυτά που ήδη μας έχεις πει. θα εξαρτηθεί το... και από τις ερωτήσεις που θα κάνουμε. Έχουμε πολλά σχέδια. Αν θες να πιάσουμε το, 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 το θέμα του επενδυτή. Τελειώσαμε για το πώς ε, φτάσαμε... Ε, νομίζω ότι ναι. Εδώ. Ακολουθήσαμε λάθο μοντέλο. Επενδύσαμε σε χρέο επάνω στου ποδοσφαιριστέ οι οποίοι εκμεταλλευτήκαν την αγάπη του κόσμου. Ε, ακόμα και σήμερα, δηλαδή, βλέπω ανθρώπου που είναι κρεμασμένοι από τα χείλη και από ε, την, την, το, το, το από ονόματα ποδοσφαιριστών και δεν είναι πάνω από όλα ο Άρη. Δεν με ενδιαφέρει εμένα κανένα ποδοσφαιριστή. Δεν θέλω να ονοματίσω για να μην χαλάσω το όνειρο του κάθε οπαδού που πιστεύει στο χι παίκτη. Δεν υπάρχει για μένα παίκτη. Για μένα υπάρχει μόνο ο Άρης. Όταν λέμε πάνω απ' όλα ο Άρης είναι πρώτα ο Άρης, μετά είναι ο παίκτη, μετά είναι ο προπονητή, μετά είναι η Δίκη, μετά είναι όλοι τα υπόλοιπα. Πρώτα είναι ο Άρης. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, Γιώργο, γύρω στου 6 εκατομμύρια ποδοσφαιριστέ στον πλανήτη Γη. 6 εκατομμύρια ποδοσφαιριστέ παίζουν μπάλα. Ναι. Στοιχείο τη ε, FIFA. Ε, δεν μπορεί να μην δεν υπάρχουν 25 για τον Άρη. Α φύγει ο, Χι παίκτη, ο Νέτο, ο Κάλβο, ο Κόκε, όποιο θέλει, όπου θέλει να πάει. Αν δεν θέλει να μείνει στην ομάδα μα, γιατί τότε δεν θέλανε, θέλανε ενδεχομένω να φύγουν ή θέλανε να πάρουν περισσότερα λεφτά για να μείνουν και η ομάδα δεν μπορούσε να τα πληρώσει, στην ευχή τη Παναγιά. Έφυγε από την Τόρμπουλ το Λεβαντόφσκι και δεν έγινε τίποτα. Μια χαρά παίζει ο Τόρμπουλ. Φυσικά φέτο δεν πάνε καλά, αλλά στο Τσάπιου Λίγκ πάνε, θα βρουν το δρόμο του και θα, αναπληρώσουν το κενό. Δεν, δεν μένει η ομάδα σε κανένα Λεβαντόφσκι, σε κανένα Ρόι, σε κανέναν παίκτη, προπονητή κτλ. Είναι πρώτα απ' όλα η ομάδα. Αυτό το πράγμα είναι παρεξηγημένο, απείρω και προσωποποιούμε. Έχουμε προσωπολατρίε, έχουμε ε, συναισθηματικού συνδέσμου με ποδοσφαιριστέ. Δεν υπάρχουν αυτά. Πρώτα απ' όλα είναι η ομάδα. Ε, ο Άρης πλήρωσε ένα μεγάλο τίμημα από αυτό. Γιατί κάποιοι είτε μάνατζερ είτε οι ίδιοι ποδοσφαιριστέ το εκμεταλλευτήκαν και ανεβάσαν το κασέ τους στα ύψη. Ήψη που Άρη δεν μπορούσε να τα πληρώσει. Και έστω να μην τα μπορούσε να τα πληρώσει, να βρει και τουλάχιστον έναν επενδυτή να τα πλήρωνε. επενδυτής ή τέλο πάντων να υπήρχε μια λογική να του πουλήσουμε αυτού κάποια στιγμή, να πάρουμε έξω από 5-6 εκατομμύρια εφτά. Και από εκεί και πέρα ο Άρη να είναι υγιή. Γιατί τι κερδίσαμε που προσωποποιήσαμε και προσωπολατρέψαμε κάποιου προσφέστε. Τι κερδίσαμε, τίποτα. Ήταν ναι. προσωρινό το όφελο. Πήγαμε προσωρινά στην Ευρώπη, πήγαμε εξόγω στου 32 κτλ. Γιατί υπήρχε αυτή η τάση να μην, πληρώ, να μην πουλάει ο Άρης, ρε παιδί μου. Γιατί προφανώ προτάσει θα είχε. Για, να σου πω κάτι. Θα είχαν οι παίκτε αυτοί. Ε, και τι μα επίση θα υπήρχε. Ούτε μία. Ακόμα και για το Σιφάκη που λέγανε εκείνο το καλοκαίρι ότι θα έρχονταν μια ομάδα από τη Γαλλία κτλ. Επίσημο έγγραφο στην Πάη δεν ήρθε ποτέ. Ξέρετε πει ποτέ. Ποτέ. Και γιατί δεν ήρθε. Γιατί ο Άρη όταν ε, δεν, ξέρω, δεν, δεν, έχεις εμπορική επιχείρηση, εγώ έχω εμπορική επιχείρηση και είναι πολύ πιο εύκολο να αγοράζεις προϊόντα ναι. λες δηλαδή μια παραγγελία, στέλνω προϊόντα παρά να πουλάς προϊόντα για να πουλήσεις πρέπει να έχεις καλό service να έχεις καλό δίκτυο πωλήσεων να έχεις καλό marketing να είσαι δικτυωμένο στην αγορά, να mm. έχει γνωριμίε κτλ. Τι σημαίνει αυτό προσωπημένο στο ποδόσφαιρο, Ο Άρης να έχει ένα δίκτυο manager σε όλη την Ευρώπη. Θα σου πω απλό παράδειγμα. Ο Λοντίκιν έφυγε από τον Εορδαϊκό, πήγε στην Ξάθη, και από την Ξάνη πήγε στη Zenit. Στη Zenit τον πήγε ένα Γερμανό μάνατζερ, ο Χέρμου μαζί με έναν Έλληνα συνεργάτη του. Τον πήγε εκεί ο τεχνικό διευθυντή τη Zenit, είναι φίλο του, αδερφό του, κολλητό του, έψαχνε να βρει το θεματοφύλακα του. Τον πρώτην ήταν καλό, τον πήρε. Ο Άρη δεν είχε αντίστοιχα στην, Ομα... στην Ευρώπη ανθρώπου τέτοιου που να του πάρει τηλέφωνο για να πει τι ψάχνε, θεματοφύλακα. Μπα, έχω το διότι, δίνει τρία εκατομμύρια. Θα σου πω ότι το καλοκαίρι του 12, που εμεί κάναμε επαγγελματίε. 8 πιτσιρίκια από κάτω προ τα πάνω. Σουνά, ναι. Yeah. Αντωνιάδη, Νταμαρλή, Ρένια κτλ. Εκείνο το καλοκαίρι πουλήθηκε ο Κουρτουά από την Γκέγκ στη σε 8 εκατομμύρια ευρώ. 18 χρονών. Και επειδή ήταν ένα μάτζερ ο οποίο μεσολαβούσε και σε μια διαδικασία δικιά μα, του λέω: Δεν θέλω να πάρω για το Σουνά. Ο Άρης δεν θέλουμε να πάρει ο Άρης για το Σουνά, ξέρω εγώ, 8 εκατομμύρια. Να πάρει 2. Μπορεί. 1,5. Μου λέει: για να το κάνει αυτό, πρέπει να δουλεύεις σε επίπεδο, δουλεύει σε επαγγελματικό επίπεδο όπω δουλεύει η Γκέγκ, Πάνε να δουλεύεις, πώς δουλεύει λοιπόν δουλεύει η Γκέγκ. Και θα καταλάβει κάποια στιγμή γιατί τον πούλησε 8 εκατομμύρια στην Τζέλση. Και θα καταλάβει και γιατί ο Μήτρο Γκλου πήγε στη Φούλα με 15 εκατομμύρια και έδωσαν 15 εκατομμύρια οι Άγγλοι. Γιατί ο Ολυμπιακό έχει κάνει δίκτυο, έχει οργανωθεί στο κομμάτι αυτό του εξωτερικού κτλ. Αυτό το ρόλο σε εμά τον έπαιξε ένα. Το όνομά του θέλω να πω και μου να, να τον πάρει ευχή να τον πάρει. Αντώνιο Καλσάδο ο οποίο το, 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 9 το αναλαμβάνουμε, εγώ πάω με την οικογένεια στο Σαν Πιτζίλιο στην ε, προετοιμασία της ομάδος και οι υπόλοιποι της διοίκησης ήρθαν μετά από μια εβδομάδα, εγώ έπρεπε να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα γιατί ήταν και η εποχή της δουλειά μου. Πήρα τηλέφωνο τον Αθανασιάδη και το στο πρώτο φιλικό παίξαμε τη Σιένα γιατί ήταν είχα μια δεκαριά μανατζαρέι του οποίου είχε φύρει αυτό ο Καλσάδο. Και μετά το παιχνίδι μου λέει: Αντώνη, λέει να ξέρει. λίγο. ο Ματζαρί, γιατί του είχε προκειμένου να δείξει του παίκτε του δικού μα. Το προϊόν, δηλαδή, ναι, το προϊόν ναι, να προβάλλει okay. το δικό μα προϊόν. Να δειγματίσει το προϊόν. Ακριβώ, να δείξει το προϊόν και mm -hmm. να πει ότι εδώ είναι καλοί παίκτε Που αγοράζεται του κτλ. Διαπραγματευτεί του κτλ. Τελειώνει το παιχνίδι και είμαι, συμμετέχω σε μια κουβέντα. Αλλά αυτοί μιλάνε όλοι Ισπανικά κτλ. Εγώ δεν καταλαβαίνω, αλλά ξέρω, τη γλώσσα του σώματο κτλ. Αντιλαμβάνεσαι. Τον βάζω στην άκρη μετά τον καθένα και λέω τι έγινε. Με, μου λένε ενδιαφέρονται λίγο πολύ και τα λοιπά και για τον ε, Κάλβο και για τον Χαβίτο και για τον Κόκε και για τον Νάτσο Γκαρσία. Δηλαδή, ε, εκείνο θα τον δώσουμε 5 εκατομμύρια, τον άλλο 3 εκατομμύρια, τον άλλο 2 εκατομμύρια. Mm, Πήρα τον Αθανασένα τηλέφωνο του, λέω, ή αυτόν θα τον δίνω, ή θα γίνουμε πλούσιοι η ομάδα και θα ξεχρεώσουμε τα πάντα. Πλούσιοι δεν έγιναν η ομάδα. Η ομάδα ίσα ίσα επένδυσε παραπάνω σε ποδοσφαιριστές με υπερτιμολογημένα με βάση την αξία του, έτσι ποδοσφαιρικά θα μπορούσαν να είχαν κοστίσει λιγότερα τέλο πάντων, γιατί και αυτό η εκτίμηση του, του, του ποδοσφαιριστή είναι και δικό μου λάθο το υπερτιμημένο. Αποδείχθηκε υπερτιμημένο. Ε, όταν τον παίρνει, δεν το ξέρει. Και η φούλα 15 εκατομμύρια για τον Μητρόβλου. Και έπαιξε ένα παιχνίδι. Αν ναι, έπαιξε κι ένα. Ναι. ναι. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί, πάνε να αυτοκτονήσουν. Ε, Πες μου λίγο, τε, τελείωσε αυτό. Ε, ε, πέρα, όχι. Α πω λοιπόν ότι αυτό ο άνθρωπο Αντί να ασχοληθεί με την πόλη, γιατί με ρώτησε γιατί δεν πούλησε ο Άρη. Βασικά δεν τον έδιρε, γιατί πλούσια η πλούσι ομάδα και εσεί δεν γίνατε. πούμε. στιγμή ε... έφαγε δύο-τρει φυλέ με στα γράφια και εκεί κόμπηκε ο Λόρο και εκεί έφυγε στην Αμερική και δεν ξαναγύρισε. Τη γλίτωσε όμω. Το, το, πολύ το ξύλο το γλίτωσε. Ε, για, ποιο λόγο το έκανε αυτό, α πούμε. Ε, για δικό του όφελο. Γιατί σου είπα είναι πολύ πιο εύκολο να αγοράζει παρά να πουλά. Γιατί για να πουλήσει πρέπει το προϊόν να σου. Όντω έξω από τον έβλεπα, εγώ ήταν πολύ χαβαλέα. Τώρα στα δουλειά mm -hmm. δεν ξέρω τι ήταν. Αλλά έξω από μαγαζιά που τον έβλεπα, α πούμε. Στι παλιέ καλέ εποχέ, α πούμε. Που... Ναι. Ήταν οραίο το χαβαλέ και τα λοιπά. Είχε και εσωτερική στήριξη, ρε Φέ. Τάλι για όλα. Είχε εσωτερική στήριξη. Ε, πουλούσε ακόμα και στην εσωτερική του στήριξη παραμύθι και παπά. Δυστυχώ ε, το τρώγανε αυτό οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα μέσα το τρώγανε και με την προσδοκία ότι θα έλεγε αλήθεια. Εσωτερική στήριξη τι εννοεί. Από ανθρώπου που ήταν εντό τη ομάδα. Οι οποίοι πιστέψανε ενδεχομένω. Αν και τέλο πάντων έχω μια άλλη εικόνα, έχω μια εικόνα ότι ίσω να ήταν και υπερβολικά φιλικοί σε ορισμένε σχέσει. Αλλά πιστεύω ότι πάνω στην προσδοκία, γιατί και αυτοί αγαπούσαν τον Άρη. Δεν μπορώ να πω ότι δεν αγάπησε κάποιο τον Άρη ή τον αγάπησε κάποιο λιγότερο, σου είπα δεν υπάρχει αδιανόμετρο. Uh -huh. Ο καθένα απλά με τη δικιά του προοπτική και με το δικό του σκεπτικό.